Φίλες και φίλοι, περνάμε στη Β' Θεσσαλονίκης. Ήδη έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής την υποψήφια βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ στην δεύτερη εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης, Δώρα Αυγέρη. Καλημέρα σας, κυρία Αυγέρη. Καλημέρα και σε εσάς και στις ακροάτριες και στους ακροατές σας. Με Βοσκόπουλο. Ναι, εντάξει, τώρα. Ωραία. Ναι. Πολύ ωραία μουσική επιλογή. Είχα τις καιρό να ακούσω κάτι τόσο λαϊκό και τόσο έθιμο πρωί. Έτσι, λίγο για να φύγουμε και από το προεκλογικό τρέξιμο. Το τρέξιμο το οποίο σήμερα βέβαια περιμένουμε. Εσείς τρέχετε πάρα πολύ, εδώ και πάρα πολύ καιρό. Αλλά σήμερα θα ήθελα να ξεκινήσουμε με τη τηλεμαχία εκ των πραγμάτων. Είναι το γεγονός της μέρας, θα έλεγα, της περίοδου, της προεκλογικής. Καλά, κύριε Γιώργη, εσείς είστε έμπειρος δημοσιογράφος και εμείς ερχόμαστε από τα δημοσιογραφικά, ξέρετε. Η τηλεμαχία απασχολεί τα δημοσιογραφικά γραφεία και λίγο το κοινό κάνα δύο μέρες πριν από το debate και την επομένη. Μετά όλοι ασχολούνται με τη μάχη του Σταυρού και κυρίως με το τι έχει γίνει, τι δεν έχει γίνει. Με τη μάχη στην κοινωνία. Ναι. Με αυτήν που, την οποία επιδόθηκε όλα αυτά τα χρόνια και τώρα ως αντιπολίτευση, αλλά και τα χρόνια της κυβέρνησης και των χρόνων που προηγήθηκαν ενάντια στα μνημόνια από τον ΣΥΡΙΖΑ όταν ήταν αντιπολίτευση για να δει ο κόσμος καλύτερες μέρες. Βέβαια, αυτή το debate, η τηλεμαχία δεν θα προσφέρει κάτι, δεν θα αλλάξει κάτι, πιστεύετε? Κοιτάξτε, έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση. Ως προς τις προτιμήσεις του κόσμου εννοώ. Νομίζω ότι αυτό έχει αποδειχθεί και σε σχέση κυρίως με το πώς διεξάγονται τα debate στην χώρα μας. Και γι' αυτό εξάλλου λέγαμε και ήταν πάγιο αίτημα και από τον ΣΥΡΙΖΑ και από τον Αλέξη Τσίπρα να γίνει και μια τηλεμαχία ανάμεσα στον Πρωθυπουργό και στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τους δύο τουλάχιστον υποψήφιους Πρωθυπουργούς για την επόμενη Βουλή. Αλλά αυτό ο κύριος Μητσοτάκης το αρνήθηκε. Το αφήνει ανοιχτό για τις... Όλοι, ξέρετε, δεν αποδίδουν σε τίποτα. Ούτε τον κόσμο κάνουν σοφότερο, ούτε την τηλεόραση και τα τηλεοπτικά ήθη καλύτερα. Συνεπώς δεν θα αλλάξει κάτι από την εικόνα σήμερα, από τα επιχειρήματα των πολιτικών αρχηγών. Η εικόνα ούτως ή άλλως μιλάει και από μόνη της. Η εικόνα ενός υποπροθεσμία πρωθυπουργού που μέτρα μέρες σε αυτή τη θέση του κ. Μητσοτάκη, που είναι μόνος του, κυρίως στις λαϊκές συνάξεις, λαϊκές να τις κάνει και συνάξεις ο Θεός, και τις συγκεντρώσεις και την ανταπόκριση που έχει ο Αλέξης Τσίπρας σε κάθε γωνιά της Ελλάδας που επισκέφτεται, νομίζω ότι είναι αυταπόδεικτο. Από εκεί και πέρα, φυσικά και θα ακουστούν ενδιαφέροντα πράγματα, έχει και πολύ μεγάλη σημασία να δούμε και οι ερωτήσεις πώς θα διατυπωθούν. Τόσοι συνάδελφοι, έγκριτοι, έμπειροι, αλίμονο. Δεν θα υπάρχουν δέουσες ερωτήσεις. Είναι και μια ευκαιρία και για τους δημοσιογράφους να κάνουν ερωτήσεις. Χωρίς, για παράδειγμα, την ασφάλεια μιας συνέντευξης τύπου όπως γίνεται στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και ήταν την προηγούμενη φορά και αναφέρουμε στον Πρωθυπουργό με τα σημειώματα, με τα σκονάκια. Τέλος πάντων, επί ίσης ώρες θα γίνει. Αξιολογούνται και αυτοί που ρωτούν και αυτοί που δίνουν απαντήσεις. Πάντως, οι κυβερνώντες αφήνουν ανοιχτό να γίνει μια μεταξύ του Πρωθυπουργού και του κυρίου Τσίπρα μετά, εφόσον σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις δεν θα υπάρξει κυβέρνηση την 21η Μαΐου. Το ζήτημα είναι αν υπάρξουν δεύτερες εκλογές, αν θα υπάρξει ο κύριος Μητσοτάκης, γιατί θα είναι ο χαμένος των εκλογών, όπως και να κάνει. Κοιτάξτε, αυτή η Κυριακή της 21η Μαΐου θα αναδείξει νικητή. Ο νικητής θα είναι μακράν ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και θα βγάλει και κυβέρνηση. Με ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, μια προοδευτική κυβέρνηση, δημοκρατική και πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα. Τώρα, βέβαια, πάντα ο λαός είναι αυτός που αποφασίζει και το έχουμε πει ότι είναι καθοριστική η κάλπη και η ψήφος των Ελλήνων πολιτών. Αν αυτό δεν επιτευχθεί από την πρώτη Κυριακή, θα γίνει με τέτοιους όρους που πραγματικά ο ΣΥΡΙΖΑ θα έχει ακόμα πιο μεγάλη λαϊκή εντολή από ό,τι θα είχε στην πρώτη Κυριακή. Οι δημοσκοπήσεις. Άρα, αν κάποιο δείχνουν, πρέπει να φοβίζει η δεύτερη κάλπη, αυτό είναι τη Νέα Δημοκρατία. Επαναλαμβάνω. Η Κυριακή 21η Μαΐου θα είναι η μέρα ήττας του κυρίου Μητσοτάκη, νίκης του λαού, του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και του Αλέξη Τσίπρα. Ναι, ξεκίνησα να σας λέω για τις δημοσκοπήσεις που δείχνουν να προπορεύεται σε όλες σχεδόν τις δημοσκοπήσεις η Νέα Δημοκρατία. Αφού έχουν τέτοια ασφάλεια με τις δημοσκοπήσεις, γιατί κάνουν τα σενάρια για τις δεύτερες και τις τρίτες εκλογές? Αφού έχουν τέτοια υπερασφάλεια. Και γιατί ο κύριος Μητσοτάκης είναι τόσο αμυντικός και δεν θέλει να πάει στο debate, αφού έχει αυτή την υπερασφάλεια των δημοσκοπήσεων? Κοιτάξτε, το έχω πει πολλές φορές, το επαναλαμβάνω και από τη δική σας ραδιοσυχνότητα. Δεν είμαι από αυτούς και από αυτές που αγιοποιούν ή δαιμονοποιούν τις δημοσκοπήσεις. Το ζήτημα είναι όμως ότι οι δημοσκοπήσεις ως πολιτικό εργαλείο ανάγνωσης κοινής γνώμης είναι κάτι που επιστημονικά πρέπει να απασχολήσει τους επιστήμονες που ασχολούνται με αυτές. Και προφανέστατα γίνονται λάθη. Και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τη χώρα μας, έχει να κάνει και με τα πρόσφατα αποτελέσματα, για παράδειγμα, στην Κύπρο και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα έτσι για το τι εννοώ. Είναι σαν να έχεις μια εξελιγμένη
τεχνολογία πολεμικών αεροσκαφών, τα οποία είναι δύσκολο να ανιχνεύσει μια παλαιότερου τύπου τεχνολογία ραντάρ. Αυτή τη στιγμή τα ραντάρ των δημοσκόπων και των δημοσκοπικών εταιριών δεν είναι σε θέση να ανιχνεύσουν αυτές τις πτήσεις. Το τι θέλει και τι πραγματικά αισθάνεται ο ελληνικός λαός. Ναι. Δεν κατάφεραν να προαχθούν, δεν θέλουν. Πάντως η προσαρμογή σε αυτή την τεχνολογία, έτσι, για να κάνω αυτό το σχήμα, πρέπει να γίνει. Κυρία Αυγέρη, στη φιλοσοφία της απλής αναλογικής, να μείνω λίγο στις μετεκλογικές συνεργασίες, είναι η συνεργασία στην φιλοσοφία της απλής αναλογικής. Βλέπουμε όμως τα κόμματα που έχουν ως βασική τους θεωρία την απλή αναλογική να μην αξιοποιούν αυτή τη στιγμή την απλή αναλογική, να συνεργαστούν το ένα με το άλλο. Το ΚΚΕ λέει δεν θα συνεργαστώ με κανέναν, το ΜέΡΑ25 να μου κοπεί το χέρι, λέει ο κύριος Βαρουφάκης. Συνεπώς, κάτω από ποιες συνθήκες μπορεί να εφαρμοστεί η απλή αναλογική? Κοιτάξτε, η απλή αναλογική, η χρήση τη οποία θα γίνει για πρώτη φορά σε αυτή την εκλογή, άρα την 21η Μαΐου, και όταν θα βγουν τα αποτελέσματα, θα κριθεί σε εκείνον τον πολιτικό χρόνο και πραγματικό χρόνο, όχι προεκλογικά. Γιατί θα σας επαναλάβω αυτό που έχει πει πολλές φορές και ο Αλέξης Τσίπρας. Η προεκλογική διαδικασία και η μάχη του Σταυρού και της εκλογικής δύναμης για κάθε κόμμα είναι μια εντόνως ανταγωνιστική διαδικασία. Εσείς τι λέτε, ότι θα μπει κάποιος σε αυτή τη διαδικασία προεκλογικά? Το ζήτημα είναι τι θα ξεκινήσει. Ο καθένας περιχαρακώνει τους ψηφοφόρους του, εννοείται. Εκεί θα αξιολογηθεί και εκεί θα κρυθεί εκεί. Προλαβαίνουμε. Θα σας αντιστρέψω λίγο το ερώτημα για το πώς αξιοποίησε την αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία του κυρίου Μητσοτάκη, γιατί δεν έχει καμία σχέση η Νέα Δημοκρατία ως διακυβέρνηση με πρωθυπουργό τον κύριο Μητσοτάκη το 2019 μέχρι το 2023. Όταν λέει κάποιος, όταν λέει ο κύριος Μητσοτάκης στον συνταξιούχο, αυτόν τον ανάπηρο συνταξιούχο που τον πετάξαν από το σπίτι, του φάγανε το σπίτι τα φαντς, γιατί μπήκε κηγητής στο σπίτι του άνεργου παιδιού του, για το σπίτι του άνεργου παιδιού του. Τι θα του πείτε, να ξαναψηφίσει Μητσοτάκη ή να είναι αυτοδύναμος για να αισθάνεται κοινωνική ασφάλεια? Ποια ασφάλεια? Ή ποια ασφάλεια μπορείτε να πείτε σε αυτόν τον νέο που δίνει πανελλαδικές εξετάσεις και αν του ξαναξημερώσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη με την κυρία Κεραμέως υπουργό παιδείας, θα κινδυνεύει να μείνει εκτός πανεπιστημίου παρότι έχει γράψει καλά με αυτό το έκτρωμα της ειδικής βάσης εισαγωγής. Το οποίο σημειωτέων, από τη στιγμή που θα γίνει κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, πριν καν χρειαστεί να νομοθετηθεί με πράξη νομοθετικού περιεχομένου, θα πάψει να ισχύει. Μάλιστα. Χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες παιδιά λαϊκών οικογενειών, μεσαίων στρωμάτων, δεν μπήκαν στο πανεπιστήμιο εξαιτίας αυτού του νόμου, που κόβει παιδιά από το δημόσιο πανεπιστήμιο και θέλει να τα στέλνει ως πελατεία στα ιδιωτικά κολέγια. Κυρία Αυγέρη, βαθμολογία και με μικρότερη. Κυρία Αυγέρη, να μείνω λίγο, να έρθω και με αυτό να κλείσουμε, να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας στη Β' Θεσσαλονίκης, την οποία και στο παρελθόν που έχουμε συζητήσει, μου είπατε είναι 175 χωριά οικισμοί. Πολλά. Πάρα πολλά, με διαφορετικότατα, όχι απλώς διαφορετικά προβλήματα, η μία περιφέρεια από την άλλη, άλλα η Χαλάστρα, άλλα η Μηχανιώνα, ο Σοχός, ο Σταυρός. Θα θέλατε να μας πείτε τι αφουγκράζεστε εσείς όταν πηγαίνετε ότι σε αυτές τις περιοχές? Ανεξάρτητα τα ιδιαίτερα γεωγραφικά, κοινωνικά χαρακτηριστικά, ούτως ή άλλως λαϊκές οικογένειες είναι, είτε είσαι στο Θερμαϊκό, είτε είσαι στο Δήμο Δέλτα, έχεις να κάνεις με ανθρώπους, κομμάτι της κοινωνίας της οποίας είσαι και εσύ, γιατί και εμείς εργαζόμενοι ήμασταν, δεν ήμασταν μέλη πολιτικών οικογενειών, δεν είμαστε μέλη αυτό που λέμε οικογενειοκρατίας, είναι το ίδιο πράγμα, η ίδια αγωνία. Να μπορέσει η οικογένεια να έχει ένα εισόδημα αξιοπρεπώς για να μπορεί να τα βγάζει πέρα, να μην τελειώνει το εισόδημα όταν αυτό υπάρχει το πρώτο δεκαήμερο του μήνα, να μπορεί αυτή η οικογένεια να ονειρεύεται για τα παιδιά της, να μπορεί αυτή η οικογένεια να κρατά τα παιδιά στον τόπο και ειδικά σε έναν αγροτικό τόπο που να λες ότι αξίζει να μένεις σε αυτόν και να καλλιεργείς τη γη και ότι αυτό που δίνεις για να παραγάγεις δεν είναι περισσότερο από αυτό που βγάζεις ως βιός, ως κόπος, ως αγωνία. Να έχεις κέντρα υγείας δημόσια που να μην είναι υποστελεχωμένα και να έχεις τη δυνατότητα να πηγαίνεις εκεί χωρίς να πληρώνεις ιδιωτικό γιατρό. Να έχεις το δημόσιο νοσοκομείο κοντά σου όταν χρειαστεί για ώρα ανάγκης, τα οποία έχουν διαλυθεί. Δεν έχουμε ένα παιδιατρικό νοσοκομείο το οποίο δρομολόγησε ο ΣΥΡΙΖΑ και κατέστρεψε αυτή την ιδιωτική δωρεά και συμφωνία η κυβέρνηση Μητσοτάκη Πλεύρη. Να έχεις σχολεία που δεν έχει, για παράδειγμα, ο Λαγκαδάς και στεγάζεται το γυμνάσιο σε κοντέινερ στο Κολχικό. Τα παιδιά του Κολχικού και του Λαγκαδά. Αυτή είναι η αγωνία. Η βασική αγωνία δηλαδή όλων των ανθρώπων είναι να φύγει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, να φύγει ο κύριος Μητσοτάκης και να έρθει η πολιτική αλλαγή. Απαραίτητη προϋπόθεση γι' αυτό είναι να είναι πρώτος και νικητής
ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και ο Αλέξης Τσίπρας Πρωθυπουργός. Κυρία Αυγέρη, σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία και σας εύχομαι καλή προσωπική επιτυχία. Γεια σας.